Οι σκηνές που καταγράφει το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε κοσμηματοπολείο στο Ηράκλειο προκαλούν σοκ. 29χρονη σεσημασμένη χρυσοδάκτυλη, κρατώντας ανήλικο αγοράκι στην αγκαλιά της, απλώνει το χέρι και εξαφανίζει αλυσίδες και μεταγιόν την ώρα που οι συνεργοί της απασχολούν την ιδιοκτήτρια. Και βλέπω όλα αυτά που μου είχαν πάρει, τις καδένες και λείπανε και κατέβασα το ρολόι και τις έψαχνα στα μαγαζιά. Όπως αποκάλυψε το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κρήτη TV, η 29χρονη πήρε αγκαλιά το αγοράκι το οποίο χρησιμοποίησε για να καλύψει τις κινήσεις της χωρίς να υπολογίζει τις κάμερες που κατέγραφαν τα πάντα. Το κρούσμα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης όταν 29χρονοι και 4 ακόμη γυναίκες μπήκαν σε κοσμηματοπολείο στην οδό 25ης Αυγούστου για να διαλέξουν ένα μεταγιόν. Ακολούθησε ένα μικρό πανδαιμόνιο με τις γυναίκες να προκαλούν σύγχυση στη 56χρονη ιδιοκτήτρια, μέχρι τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι η 29χρονη είχε αποσπάσει τα κοσμήματα που έβαλαν στο μάτι και άρχισαν μία προς μία να αποχωρούν. Αρπάζει το παιδί και φεύγει και μετά που λέει βάλει λέει αυτό το ματάκι στη μαμά μου. Με το που ανοίγω το κουτάκι να βάλω το ματάκι, έτρεξε και έφυγε η μαμά. Η ιδιοκτήτρια κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί και έσπευσε να καλέσει την άμεση δράση. Από την περιγραφή της, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι πρόκειται για σεσημασμένη και βρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σπίτι της. Η 29χρονη είχε προλάβει να κρύψει τα κλοπημαία αξίας 8.000 ευρώ σε μια γλάστρα, όμως οι αστυνομικοί τα εντόπισαν και κατάφεραν να τη συλλάβουν με συνοπτικές διαδικασίες.